Δεν περιμένατε να με δείτε εδώ, έτσι? Γεια σας, Λατς! Νάγια από το Πανεπιστήμιο του Wolverhampton και καλώς ήρθατε στο νέο μας βίντεο. Όπως καταλαβαίνετε, το σημερινό βίντεο είναι ιδιαίτερο και όχι επειδή έχετε εμένα μπροστά στην κάμερα και είναι δικό μου review, αλλά επειδή το αντικείμενο που θα κάνουμε review σήμερα είναι ένα σκάνερ και είναι ένα επαγγελματικό σκάνερ. Αλλά πριν συνεχίσουμε, ας δούμε ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Το CDK Deals είναι ένα έμπιστο website με το οποίο συνεργαζόμαστε, από όπου μπορείτε να προμηθευτείτε κλειδιά για παιχνίδια, antivirus, office και άλλα προγράμματα, Xbox Live και PSN κάρτες, όπως επίσης και τα Windows 10. Πέραν αυτού, μην ξεχνάτε πως με τον κωδικό LA20 που θα βρείτε στο κάτω μέρος στο description, μαζί με το link για τα Windows, κερδίζετε μία έκπτωση του ύψους του 20% για το κλειδί που θα αγοράσετε. Εφόσον πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας με όποιον τρόπο προτιμάτε, τσεκάρετε το email σας για να παραλάβετε το κλειδί που μόλις αγοράσατε και μετά εισάγετε τον κωδικό στα Windows για να τα ενεργοποιήσετε μέσα σε δευτερόλεπτα όπως βλέπετε. Λοιπόν, lads, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Seizure είναι μια κινέζικη εταιρεία η οποία κατασκευάζει σκάνερ και απευθύνεται κυρίως στο επαγγελματικό κοινό. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε την έκφραση του Κώστα όταν του ήρθε email από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ειδικά αν σκεφτείτε ότι δεν ξέρει το χρηστό τόπο σκάνερ. Αυτός είναι και ο λόγος που με βλέπετε σήμερα εδώ. Όπως μπορεί να έχετε ακούσει από προηγούμενα βίντεο, είμαι freelance illustrator και αυτή τη στιγμή σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο του Wolverhampton στην Αγγλία και έχω συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα στο χώρο του illustration. Επίσης, έχω κάνει και μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου για τους οποίους τους έφτιαξα κάποια συγκεκριμένα logo. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι έχω μία μεγάλη εμπειρία στο επαγγελματικό, αλλά και στο σκάνερ κομμάτι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το Seizure ET18 Pro που κοιτάμε σήμερα είναι ένα σκάνερ βιβλίων στα περίπου 500 με 550 ευρώ, ανάλογα που θα το βρείτε, και μοιάζει με το ScanSnap CV600 της Fujitsu, που είναι 100 ευρώ ακριβότερο. Μιλάμε κοινώς, όπως βλέπετε και εσείς, για ένα overhead scanner, το οποίο είναι κάπως εναλλακτικό, αλλά συνάμα ενδιαφέρον. Το ίδιο το σκάνερ είναι ουσιαστικά μια κάμερα υψηλής ανάλυσης με έναν αισθητήρα CMOS 18 MP μαζί με φώτα, όπως και lasers για να διαβάζει την επιφάνεια την οποία σκανάρουμε και να την κάνει πιο flat και ό,τι άλλα λογικά κυκλώματα χρειάζονται για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Εικονογραφίστρια είμαι, όχι ηλεκτρονικός μηχανικός. Ζυγίζει γύρω στα 2 κιλά, η ανάλυσή του ανέρχεται στα 400 dpi και μπορεί να σκανάρει φύλλα με μέγεθος έως α3, ενώ φαίνεται να προσφέρει και WiFi σύνδεση. Πέρα από το ίδιο το σκάνερ όμως, η συσκευασία περιλαμβάνει και αρκετά άλλα πράγματα, τα οποία είναι: πρώτον, ένας φάκελος με το manual και οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση και το στήσιμο του σκάνερ. Ένα κουμπί το οποίο συνδέεται στο σκάνερ και το χρησιμοποιούμε για να μην χρειάζεται να πατάμε το κουμπί που βρίσκεται πάνω στο ίδιο το σκάνερ. Το τροφοδοτικό του σκάνερ για την ποιότητα του οποίου θα πρέπει να ρωτήσετε τον Κώστα. Και επίσης, ένα πετάλι, το οποίο έχει ακριβώς την ίδια χρήση με το κουμπί που είδαμε προηγουμένως, απλώς το πατάμε με τα πόδια μας. Μάλιστα, μοιράζεται την ίδια θύρα USB με το κουμπί που είδαμε πριν. Έχουμε επίσης το USB καλώδιο που συνδέει το σκάνερ με το PC μας. Και μετά έχουμε αυτά τα finger cots ή όπως αλλιώς λέγονται, τα οποία μου φάνηκαν ιδιαίτερα. Ουσιαστικά τα χρησιμοποιείς για να πιέσεις τα βιβλία τα οποία δεν κάθεται αρκετά flat για να κάνεις πιο επίπεδη την επιφάνειά τους. Αυτό το σχεδιάκι που έχουν επάνω διαβάζεται από το σκάνερ και τα αφαιρεί από το τελικό σκάν. Πέραν των finger cots, έχουμε και αυτό το μεγάλο mouse mat, το οποίο όμως δεν είναι mouse mat. Είναι η βάση του σκάνερ μας ουσιαστικά, η επιφάνεια που θα ακουμπήσουμε ό,τι θέλουμε να σκανάρουμε για να το σκανάρουμε. Τέλος, έχουμε ίσως και το πιο χρήσιμο πρόσθετο από όλα αυτά που είδαμε. Τα έξτρα φώτα τα οποία μπορούμε να εγκαταστήσουμε στο σκάνερ και προσφέρουν φωτισμό από γωνία, έτσι ώστε να αποφύγουμε το glare από γλασέ χαρτί. Όλη η μαγεία όμως γίνεται στο software, το οποίο υπάρχει ακόμα και για Windows XP αλλά και Mac. Το σκάνερ προσφέρει αρκετές επιλογές για το πώς το σκανάρει, οι περισσότερες εκ των οποίων προσφέρουν πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες, όπου το σκάνερ κάνει πρακτικά τη δουλειά μόνο του, με το αποτέλεσμα να είναι τρομερά ικανοποιητικό. Μάλιστα, το σκάνερ υποστηρίζει και τη λειτουργία AutoScan, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη αν σκανάρουμε βιβλία. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω παρά να γυρίσουμε απλώς σελίδες του βιβλίου.
Πέρα από την ευκολία του σκαναρίσματος όμως, το software προσφέρει και άλλες δυνατότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν αλλαγή του color mode, μετατρέποντας έγχρωμες εικόνες σε ασπρόμαυρες, ή και το αντίθετο, σε περίπτωση που κάνουμε κάποιο λάθος. Έχουμε επίσης rotation, μπορούμε να πειράξουμε διάφορα quality settings, να κάνουμε τα κλασικά κροπαρίσματα και άλλα πολλά. Και όλα αυτά φυσικά δεν χρειάζεται να τα κάνουμε σε κάθε εικόνα μία-μία, αλλά μπορούμε να τα κάνουμε μαζικά σε όσες έχουμε επιλεγμένες. Αυτό που μου τράβηξε την προσοχή όμως είναι το γεγονός ότι το σκάνερ έχει το λεγόμενο Optical Character Recognition, κοινώς με απλά λόγια μπορεί να διαβάσει κανονικά τα γράμματα από τις σελίδες. Αυτό σημαίνει πως μπορούμε να κάνουμε export αυτά που σκανάρουμε σε Word, Excel και σε Searchable PDF, πέραν των κανονικών export εικόνας σε PDF και TIFF. Σαν εμπειρία χρήσης μπορώ να πω ότι το σκάνερ μ' άφησε πάρα πολύ ευχαριστημένη. Το software είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση και προσφέρει τρομερές δυνατότητες, το οποίο μας λύνει τα χέρια σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Γενικά το όλο σκάνερ υποστηρίζει ένα γρήγορο ρυθμό δουλειάς, έχει αψαγάδια στην ποιότητα, τουλάχιστον όσον αφορά το απλό σκάνινγκ. Αυτό το λέω διότι παρατήρησα πως μερικές φορές η πιστότητα των χρωμάτων σε έγχρωμα σκάντς δεν είναι τόσο καλή. Για τη δική μου τη δουλειά ιδιαίτερα, ίσως είναι και πρόβλημα σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε, fellow illustrators, το έχετε αυτό στο νου σας. Από την άλλη όμως, ειδικά για τον σκάνινγκ των βιβλίων για το οποίο έχει κατασκευαστεί αυτό το σκάνερ κιόλας, είναι απλώς ιδανικό. Ειδικά το OCR είναι πάρα πολύ καλό και μάλιστα υποστηρίζει ελληνικά, μαζί με ακόμη 180 γλώσσες, σε κάθε font βιβλίου, τα οποία και τεστάραμε. Το σκάνερ όμως έχει και μερικά αρνητικά. Το προφανές είναι ο φωτισμός. Σαν overhead scanner δεν του αρέσει να έχει πηγές φωτός ακριβώς από πάνω του, ενώ γενικά ο φωτισμός στο δωμάτιο δεν πρέπει να είναι πολύ δυνατός προς αποφυγή του glare. Τα δικά του φώτα πάντως είναι υπεραρκετά και κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, οπότε μην ανησυχείτε γι' αυτό. Το δεύτερο αρνητικό είναι το γεγονός ότι το σκάνερ είναι γρήγορο, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο γρήγορο όσο το διαφημίζει η Seizure. Συγκεκριμένα, αναφέρουνε πως χρειάζεται γύρω στο 1,5 δευτερόλεπτο για ένα σκάν, ενώ στα τεστ που κάναμε με τον Κώστα είδαμε πως θέλει γύρω στα 6. Ψάχνοντας το ίντερνετ, είδαμε πως αυτή η ταχύτητα είναι ίσως εκπληκτική, όμως και πάλι παραμένει αρκετά μεγαλύτερη από αυτή που διαφημίζουν. Το τρίτο όμως και μεγαλύτερο αρνητικό είναι το Wi-Fi, το οποίο ανέφερα στην αρχή και δεν το είδαμε σχεδόν καθόλου. Όταν διάβασα περί Wi-Fi, περίμενα το σκάνερ να συνδέεται είτε με τον υπολογιστή είτε με το laptop, πράγμα το οποίο δεν έγινε με κανέναν τρόπο, όπως ανακαλύψαμε. Το Wi-Fi ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στο σκάνερ να συνδεθεί μόνο με mobile συσκευές, ούτε με υπολογιστή, ούτε με laptop. Από εκεί και πέρα, το ελέγχουμε με το ανάλογο app που κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα, αν και είναι αλήθεια πως δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Το καλό βέβαια είναι ότι μέσω του app η Seizure σου προσφέρει δωρεάν cloud storage στα 10 GB, το οποίο είναι σίγουρα αρκετά χρήσιμο. Γενικά πάντως, θα το χαρακτήριζα ως ένα πολύ καλό σκάνερ, το οποίο, όπως αναφέραμε και πριν, έχει μερικά μικρά προβλήματα. Για τα λεφτά του, νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή και σίγουρα θα το πρότεινα σε κάποιον που θέλει να σκανάρει βιβλία ή γενικά χρειάζεται κάποιο overhead scanner. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα, lads. Ελπίζουμε να σας άρεσε, κάντε like, subscribe, comment άμα θέλετε, τα links είναι κάτω στο description και ελπίζω να σας δω σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια! Yeah!